Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας. Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αργήσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μην χαθείτε! Η μέρα θα είναι σκορπαστική! Πάμε! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Άλλη πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, πολύ ωραία! Έχεις να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες σαν και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε τίποτα μέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πόσο λέμαργοι είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι, εκεί. Νάτος. Άψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σε άλλο κεφάλαιο. Θα σας πω μια ιστορία για ένα ψάρι πολεμιστή. Πάω να βοηθήσω τον μπαμπά να σπείρει τα χωράφια. Εσύ μπορείς να μαζέψεις φύλλα τσαγιού. Μόνο γι' αυτό κάνουν τα χωρίτσια. Τα καημενούλια δεν φτάνουνε τα μούρα. Να τους δώσω εγώ λίγα. Ορίστε. Αφού τους αρέσουν τα μούρα, θα λατρέψουν τα φύλλα. Ελάτε, ψαράκια μου. Αυτά τα ψάρια τρώνε μόνο μούρα, χαζί. Η αδελφή μου προσπάθησε να δώσει στα ψάρια φύλλα τσαγιού, μπαμπά. Είναι καιρός να σπείρουμε τους σπόρους. Να σε βοηθήσω. Αργά και σταθερά, γιέ μου. Αργά και σταθερά. Εντάξει, είναι έτσι. Μια χαρά. Μάλλον έρχεται καταιγίδα. Καλύτερα να προφυλαχτούμε. Η βροχή δεν θα παρασύρει όλους τους σπόρους. Δεν γίνεται τίποτα, γιέ μου. Πού είναι ο πατέρας σας, ο Θεέ μου, γιατί δεν γύρισε? Ανέβα πάνω, μπρος. Ορίστε. Θεούλη μου, έλα. Δεν πεινά, σε απασχολεί κάτι, γιέ μου? Όλοι οι σπόροι πήγανε χαμένοι. Δε φταίς εσύ που ξέσπασε καταιγίδα. Αν δεν επέμενα να βοηθήσω, θα είχες τελειώσει πριν ξεσπάσει καταιγίδα. Τώρα η μισή μας όντια χάθηκε, μπαμπά. Αδελφούλη, βγες έξω γρήγορα. Η γιαγιά μας έστειλε μερικά νόστιμα κέικ, ειδικά για εσένα. Αχού,
Φαίνονται υπέροχα. Λέει να πάψεις να ανησυχείς, όλα θα πάνε μια χαρά. Ελπίζω να έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο. Πρέπει να πιάσω κάτι για το βραδινό μας. Αυτό θα κάνει μια νόστιμη σούπα. Πατέρα, πατέρα! Η γιαγιά μας έστειλε μερικά από τα νόστιμα κέικ της και λέει ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Η πρόβλεψη της γιαγιάς βγήκε αληθινή, γιέ μου. Κοίτα, το βράδυ θα φάμε μια πολύ νόστιμη ψαρόσουπα. Η ψαρόσουπα ακούγεται ωραία. Πατέρα, είναι ο Κουζού, το ψάρι πολεμιστής. Δεν πρέπει να το φάμε. Και γιατί όχι, νεαρέ μου? Η γιαγιά λέει πως αν το φάμε θα μας φέρει χρουσουζιά. Το είχα ξεχάσει αυτό. Σε παρακαλώ, πατέρα, πρέπει να το ελευθερώσουμε αμέσως. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο, γιέ μου. Καλύτερα να βιαστούμε πριν να είναι πολύ αργά. Εμπρός, παιδιά. Γρήγορα στη λίμνη. Έλα, αδελφούλη, γρήγορα. Το ρίξατε πίσω? Ναι, αλλά κάτι συμβαίνει. Κάθεται εκεί και δεν κουνιέται καθόλου. Σίγουρα θα είναι κουρασμένος και πεινασμένος. Δώστε του κάτι να φάει. Έλα, Κουζού, φάει λίγο ριζάκι. Πατέρα, προσπαθούμε να τον ταΐσουμε, αλλά δεν τρώει. Καλά, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε έτσι, γιώκα μου. Ανησυχώ πολύ, μπαμπά. Λοιπόν, άκουσε. Θα στείλουμε την αδελφή σου να πάει στο σπίτι της γιαγιάς. Μόνο εκείνη ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε. Κατάλαβες? Καημένε Κουζού, όσο σε λυπάμαι και την οικογένειά σου. Θα πρέπει να τους λείπεις πάρα πολύ. Αδελφούλη, η γιαγιά είπε ότι μόνο ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε για να τους σώσουμε τη ζωή. Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, αδελφούλα μου? Πρέπει να βρούμε ένα θάμνο, να του πάρουμε μερικά φύλλα και να αγγίξουμε τον Κουζού με ένα-δύο από αυτά. Θα φέρω εγώ αυτά τα φύλλα και τον Κουζού. Πού φυτρώνουν όμως οι θάμνοι? Στην κορυφή του βουνού Χάζαρ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ορίστε λίγο από τον ριζόκρασο που σου υποσχέθηκα, γιέ μου. Κοίτα! Αχ, θάμνε, θάμνε, μα πού είσαι? Αυτός θα είναι. Πήρα τα φύλλα του θάμνου για τον Κουζού. Τι σκαρώνει αυτός ο ανόητος ο γιος μου? Βοήθεια! Βοήθεια! Έλα, γιέ μου, πιάσε το χέρι μου. Αχ! Μήπως χτύπησες? Είσαι καλά? Ναι, απλώς ελπίζω να μην κατέστρεψα τα φύλλα. Φτωχέ, Κουζού. Είμαι σίγουρος πως ο Κουζού θα γίνει μια χαρά, γιέ μου. Και αυτό χάρη σε σένα και τη γενναιότητά σου. Πήγαινε να του δώσεις τη θεραπεία. Έλα, ας βιαστούμε καλύτερα. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι πολύ περήφανος για αυτό που έκανες. Λοιπόν, τι περιμένεις τώρα, γιέ μου? Βιάσου!
θεραπεία πετυχαίνει, έτσι? Δεν ξέρω ακόμα. Ναι, ζήτω! Ζήτω! Τι θα κάνουμε για να εκφράσουμε τη χαρά μας, αδελφούλα? Το βρήκα! Ας μετάξουμε στον αέρα! Ωραία, ε! Ωπα! Γεια σου! Ευλογημένοι να είστε! Κάποια μέρα θα σας τα ξεπληρώσω! Γύρισε ο παπάς! Γύρισε ο παπάς! Παπά! Ω, ανησυχήσαμε τόσο! Ποιο θαύμα σε έφερε κοντά μας, αγαπημένε μου! Τα δύο παιδιά τα έκαναν όλα! Αν δεν ήταν αυτά, τώρα θα ήμουν νεκρός! Πρέπει να βρω έναν τρόπο να ανταποδώσω την καλή τους πράξη! Το θεωρώ χρέος τιμής! Αν ποτέ κινδυνέψουν, η μαγεία μου θα είναι στη διάθεσή τους! Και στη γιαγιά τους επίσης! Χάρη στη δική της σοφία τα παιδιά ήξεραν τι να κάνουν και τα κατάφεραν! Πρέπει να το σκεφτώ! Είναι χρέος τιμή σου, λέω! Επιτέλους! Καλώς ήρθες στο σπίτι, μπαμπά! Φαίνεται πως θα έρθει και άλλη καταιγίδα. Μαζεύει σύννεφα. Ελπίζω μονάχα να μην είναι το ίδιο άσχημη όπως οι άλλοι. Αν είναι, καταστραφήκαμε. Τι συμβαίνει, μπαμπάκα? Ω, είναι τρομερό! Τι σημαίνει αυτό, καλέ μου? Ξέσπασε καταιγίδα και παρέσυρε όλη τους τη σοδειά! Εσείς μείνετε εδώ, πάνω εδώ τα πράγματα! Ελπίζω να μην είναι όσο άσχημα φαντάζομαι! Όχι, είναι χειρότερα! Έγινε καταστροφή! Ω, Θεέ μου! Καταστράφηκαν τα πάντα! Πάνε πια όλα τα χωράφια! Καταστράφηκαν όλα. 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 Αυτό είναι τρομερό, μπαμπά. Τι στην ευχή θα κάνουμε τώρα, μου λες? Επιτέλους, τώρα θα ξεπληρώσω το χρέος μου. Ακούστε, παιδιά μου, τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε όπως μπορούμε με αυτά τα λίγα που έχουμε. Ανυπομονώ να δω την έκφρασή τους. Πατέρα, κοίταξε το ουράνιο τόξο! Ο κουζού έφτιασε κάτι στο έδαφος! Μα τι τεράστιο λαχανικό είναι αυτό! Ζήτω! Αυτό θα μας φέρει πολλά χρήματα, πολλά! Ωραία! Ζήτω! Και δεν ξέρουν ούτε τα μισά ακόμα! Πήγαν όλα όπως τα σχεδίασα. Τώρα, ακούστε προσεκτικά τι πρέπει να κάνουμε μετά. Ελάτε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λαχανικό όλων. Ναι, αυτό θα ταΐσουμε όλο το χωριό για έναν χρόνο, γιέ μου. Είναι όλα εντάξει, καλέ μου? Ναι, παπά, πες μας. Όλα είναι πολύ εντάξει.
Τώρα θα προσπαθήσουν να το μαζέψουν. Και σας το λέω, όταν το κάνουν, θα μείνουν άφωνοι, έκθαμποι. Τι βαρύ! Τραυμάτι! Τι έγινε, μπαμπάκα? Ακόμα δεν ξέρω τι έγινε. Ανυπομονώ να δω την έκφρασή του σε λίγα λεπτά. Λίγο ακόμα. Έλα, τράπα! Έλα, τράπα! Δώσ' του! Δώσ' του λίγο! Κουράστηκα! Έλα, έλα, έρχεται! Έλα! Είναι τα πιο υπέροχα λαχανικά και φρούτα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Φαίνεται πως η τύχη τελικά αποφάσισε να μας χαμογελάσει. Άραγε θα συνεχιστεί η καλή μας τύχη. Μεγαλώστε, μικρή μου σπόρη, μεγαλώστε. Κοιτάξτε, παιδιά! Με χαρά σας ανακοινώνω ότι οι προσπάθειές μας τέθηκαν με επιτυχία, αγαπημένη μου. Από την αρχή πήγαν όλα πολύ καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι σημαντικό. Απόψε θα κάνουμε μία τελετή για να ευχαριστήσουμε τους θεούς για τη χάρη τους. Και να ευχαριστήσουμε και τον Κουζού. Εξάλλου εκείνος είναι που μας έδωσε τη μαγεία του. Σε διαβεβαιώ, γυναίκα, πως ο Κουζού θα λάβει από εμάς τη μεγαλύτερη τιμή που είχε ποτέ ένα ψάρι. Ωραία! Έλα! Όλα πήγαν πολύ καλά. Είναι όλοι τους ευτυχισμένοι. Αχ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Μου έσωσαν τη ζωή. Το μεγαλύτερο δώρο όλων. Ευχαριστώ τους θεούς. Φαίνεται ότι μάλλον θα έχουμε και άλλη βροχή, γιέ μου. Τα φυτά είναι τόσο δυνατά τώρα που τίποτα δεν μπορεί να τα βλάψει πια. Αυτό μπορείς να το ξαναπείς. Μεγαλώστε! Έχουμε αρκετά ραδίκια για να ταΐσουμε ένα στρατό. Θα προσπαθήσω να μαζέψω εγώ αυτό το καλαμπόκι. Μήπως ξέχασα τα κλειδιά του σπιτιού. Όχι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε.
Σας ευχαριστώ για όλα, καλή μου φίλη. Δεν είσαι. Ευχαριστούμε, Μουζού. Το σιαμέζικο ψάρι πολεμιστής. Σε ποια συνωμοταξία του ζωικού βασιλείου ανήκει το σιαμέζικο ψάρι πολεμιστής? Το σιαμέζικο ψάρι πολεμιστής, μονομάχος, ανήκει στη συνωμοταξία των χρυσόψαρων και την οικογένεια των Αναμπαντιέι. Είναι ένα πολύ όμορφο ψάρι με πολύχρωμο σώμα και μακρύ πτερύγιο. Πόσα είδη υπάρχουν και πού ζουν? Το σιαμέζικο ψάρι πολεμιστής ανήκει στο είδος Beta Spendens. Σήμερα βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα διάσημα ψάρια των ενιδρίων. Όμως βασικά ζει μόνο σε λίμνες και βάλτους στη Βόρεια Ασία, την Ταϊλάνδη και το Νότιο Βιετνάμ. Πώς ζουν? Ζουν σε θερμά νερά, σε μια θερμοκρασία πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, τα αρσενικά φτιάχνουν μια φωλιά από κέλυφος, όπου εκεί θα γεννηθούν τα μικρά. Πώς κινούνται? Όπως όλα τα ψάρια, κολυμπώντας. Κινούνται σε βαθιά νερά με πυκνή βλάστηση στον αμμώδη βυθό. Τι τρώνε? Είναι παμφάγα. Τρώνε όλα τα λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Όταν φτιάχνουν τη φωλιά τους είναι πολύ επιθετικά. Τα άτομα που τα έχουν θα πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι δεν πρέπει να τα βάζουν μαζί με άλλα είδη. Και πολύ περισσότερο, δύο αρσενικά ψάρια δεν πρέπει ποτέ να είναι στο ίδιο ενιδρίο. Ποια είναι η σχέση τους με τον άνθρωπο? Η σχέση τους με τον άνθρωπο περιορίζεται μόνο στο ότι τα φροντίζουν στο σπίτι μέσα σε ενιδρία. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Ναι, βρίσκονται συχνά σε πόλεις, όμως πάντα σε ενιδρία ή λιμνούλες. Λοιπόν, μάθατε όλοι το μάθημά σας, ε? Το ηθικό δίδαγμα ήταν πως η ευγένεια και η γενοδορία αμείβονται πάντοτε. Ου, κοιτάξτε ποιοι έρχονται.